Οι πίτες είναι δέσματα παραδοσιακά και μπορείτε να βρείτε διαφορετικά είδη πίτας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα ο Πέτρος Καλευρόσογλου μας έχει κάνει μια εναλλακτική πίτα. Και μάλιστα σε μικρό μέγεθος. Μας έχει φτιάξει ρολάκια με γραβιέρα, μέλι και σουσάμι. Είναι εύκολα, είναι γρήγορα και πάρα πολύ νόστιμα. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι στο σπίτι μου, σε αυτό το εκπληκτικό χώρο μαγειρικής, μαγικό χώρο μαγειρικής, και θα φτιάξουμε σήμερα ρολάκια γραβιέρας με μέλι και σουσάμι. Παραδοσιακό προϊόν, διότι η γραβιέρα είναι από εδώ, το φύλλο είναι φτιαχτό, το σουσάμι, είμαστε στον ίδιο δρόμο και το μέλι επίσης, έτσι. Πάμε να δούμε. Το μόνο που θέλουμε είναι το φύλλο, το παραδοσιακό μας, το οποίο δεν το άνοιξα με το χέρι, δεν το άνοιξα ξαναλέω. Είναι η γραβιέρα μας σε μπαστούνάκια, το μέλι θυμαρίσιο, το σουσάμι μας και σπορέλαιο για να τα τηγανίσουμε. Έχω βάλει τη φωτιά σιγά σιγά να σηκώνεται, να ανεβαίνει και πάμε να στρώσουμε τα υλικά. Προσοχή στο φύλλο, πάντα σκεπασμένο, είτε με τον νάιλον το δικό του, είτε με μια πετσέτα, γιατί μετά τα 2 λεπτά σφίγγει, τρίβεται, ξεραίνεται. Απλώνουμε λοιπόν το φύλλο. Το τεμαχίσουμε στη μέση. Περνάμε τη γραβιέρα μέσα και τυλίγουμε διπλώνοντας αριστερά-δεξιά φάκελο. Αυτό. Ένα ρολάκι είναι εδώ. Πάμε το δεύτερο με την ίδια έννοια. Τα άλλα δύο στη μέση, τεμαχισμό, τα φύλλα είναι έτοιμα. Για λέτε να τηγανίσουμε. Τηγανίζουμε και από τις δύο πλευρές για περίπου 4 και 4 λεπτά, περίπου, και σερβίρουμε. Εγώ βγάζοντάς τα βάζω σε ένα πιάτο μέχρι από το πετσέτα, να τραβήξει το λάδι και μετά σερβίρεις το πιάτο. Σε λίγο μαζί. Είμαστε έτοιμοι με τα ρολάκια της γραβιέρας. Τώρα θα βάλουμε το μέλι. Σκέτος πειρασμός. Και σαν ορεκτικό και σαν επιδόρπιο. Γαρνίρουμε με λίγο σουσαμάκι. Και καλή όρεξη, δεν πάω από τίποτα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.